Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Είμαστε στην αρχή της χρονιάς και είναι μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν με αλλαγές των εκπροσώπων μας σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια. Μια αναδιοργάνωση που χρειάζεται να γίνει, οπότε είμαστε σε γρήγορση. Για να δούμε, σε γρήγορση γενικώς είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Για να περάσουμε λίγο τώρα και στα θέματα μας. Εξοικονομώ, αυτονομώ. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις. Πώς πάνε τα πράγματα? Για δώστε μας μια εικόνα. Ναι, τα πράγματα είναι καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις από τις 13 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα και όσα έχουν επισημανθεί έχουν αντιμετωπιστεί τόσο από το help desk του τεχνικού επιμελητηρίου όσο και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πλατφόρμα, να πούμε ότι αυτή τη φορά τελεί την παρακολούθηση του τεχνικού επιμελητηρίου και την ευθύνη, αν θέλετε. Το οποίο επίσης θα είναι ο φορέας υλοποίησης όλης της διαδικασίας, δηλαδή της αξιολόγησης των αιτήσεων, της κατάταξης και της υλοποίησης των σχεδίων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις αυτές. Δεν υπάρχει χρονική προτεραιότητα. Έχει ήδη περάσει ένα 20ήμερο και έχουμε μπροστά μας άλλες τόσες τουλάχιστον μέρες μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου που ο πολίτης που ενδιαφέρεται να εντάξει το ακίνητό του στο εξοικονομώ έχει περιθώριο να το κάνει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου όπως είπαμε. Αυτό θα τρέξει για τις ίσως το Μάιο να τρέξει και για τις επαγγελματικές στέγες. Έτσι, άρα είμαστε σε μια πολύ ωραία κατεύθυνση. Λοιπόν, βάσει των κριτηρίων τώρα, για ακόμη μια φορά να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας. Ναι. Αυτή τη φορά, όπως είπα, δεν υπάρχει χρονική προτεραιότητα που ήταν το βασικό κριτήριο στις προηγούμενες και έχει δημιουργήσει σύγχυση και εκνευρισμό τόσο στους μηχανικούς όσο και στους πολίτες. Τώρα λοιπόν έχει ο καθένας στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου να υποβάλει την πρότασή του, να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές προκειμένου να βελτιώσει τη βαθμολογία του μέχρι να οριστικοποιηθεί η αίτηση στις 3 Φεβρουαρίου. Τα κριτήρια που έχουν μπει αυτή τη φορά είναι 8 και έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργεια η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η αίτηση. Αυτό το κριτήριο είναι σημαντικότερο και βαθμολογείται με το 50% συνολικά της βαθμολογίας. Άρα λοιπόν, όσο πιο ψηλά ανεβεί ενεργειακά μια κατοικία, τόσο πιο μεγάλη βαθμολογία συγκεντρώνει. Ακολούθως υπάρχει η βαθμολογία του οικογενειακού εισοδήματος, του ετούντα. Έτσι, υπάρχει πρόνοια δηλαδή να είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία οικοκυριά τα οποία δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σε σχέση με κάποια άλλα. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένα κονδύλι 1,6 εκατομμύρια ευρώ για την ΠΕ Καβάλας και Θάσου το οποίο θα διατηθεί αποκλειστικά στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία εισοδήματος, την πιο χαμηλή δηλαδή, όπου το ποσό αυτό, στο ποσό αυτό θα μπουν οι υπόλοιπες κατηγορίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κριτήρια που έχουν να κάνουν με κοινωνικά
κριτήρια που μπορεί να έχει η οικογένεια, ο ετών τέλος πάντων που έχει παιδιά στην αίτηση. Άρα λοιπόν επιδοτούνται και βαθμολογούνται άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με χαμηλό εισόδημα και άλλες τέτοιες κατηγορίες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα εξορθολογισμένο εξοικονομώ αυτή τη φορά και επίσης να επισημάνω ότι ο κόπος, αν θέλετε, η επιστημονική δουλειά που γίνεται από τους μηχανικούς προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή αίτηση, αυτή τη φορά δεν πάει χαμένος. Δηλαδή δημιουργείται μητρό αιτήσεων, κάποιες από τις οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Αυτές οι οποίες δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν θα μείνουν μέσα στο Μητρό ως επιλαχούσες και θα χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη νέα φάση του εξοικονομού. Μάλιστα. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό το οποίο λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο υπάρχει σκέψη γενικό στο πλαίσιο του εξοικονομού και για επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Μας έχουν ρωτήσει κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι τηλεθεατές γι' αυτό. Δεν είναι το ΤΕ, αλλά έχουμε κάποια, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ναι, είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στα μέτρα ελάφρυνσης. Ανακοίνωσε, συμπεριέλαβε και αυτό, δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας πρόκειται να τρέξει μέσα στον επόμενο μήνα. Τώρα αυτό το διάστημα προετοιμάζεται ο οδηγός του προγράμματος. Θα είναι στην ίδια κατεύθυνση με το εξοικονομώ και θα στοχεύει δηλαδή στο να δοθεί κίνητρο στους πολίτες να αποσύρουν ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες είναι ενεργοβόρες, είναι δηλαδή παλιάς τεχνολογίας, και να αποκτήσουν καινούργιες οι οποίες είναι πιο ψηλά ενεργειακά και έχουν χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, δεν καταναλώνουν δηλαδή το ίδιο ποσό ενέργειας σε σχέση με άλλες και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το πάρα πολύ θετικό και αισιόδοξο και ήδη αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό έχουμε, κύριε Πρόεδρε, να πούμε, γιατί δεχτήκαμε και κάποια τηλεφώνηματα και από τους πολίτες και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση από πλευράς και του Υπουργείου και του Υπουργού, του κύριου Σκρέκα, να πούμε. Τώρα, περνάμε λίγο όμως και στα θέματα λίγο που αφορούν τα κτηριακά. Ήδη ότι είχατε κάνει γνωστό και μέσα από την εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες ότι θα προχωρήσει μια πλατφόρμα για να δούμε το τι γίνεται με τα διατηρητέα κτίρια και θα υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια είδη ομάδα εργασίας και από το ΤΕΕ. Ναι, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Έχει απασχολήσει και άλλα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου σε όλη την Ελλάδα. Είναι και άλλες περιφερειές που αντιμετωπίζουν τέτοιο ζήτημα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κτίρια τα οποία κάποια από αυτά είναι διατηρητέα, κάποια δεν είναι. Τα οποία όμως έχουν μεταξύ άλλων κάποιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Για αυτά ειδικά τα κτίρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από διαβούλευση με το τεχνικό επιμελητήριο, φέρεται να έχει αποφασίσει να προκηρύξει πρόγραμμα μέσα στο έτος, με το οποίο θα δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες τέτοιων κτιρίων στον να αλλάξουν κάποιες όψεις, να προχωρήσουν δηλαδή σε εργασίες αποκατάστασης κάποιων ζημιών προκειμένου να τα διασώσουν, να τα διατηρήσουν
για περισσότερο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτής της πρόθεσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το τεχνικό επιμελητήριο έχει αποφασίσει κεντρικά να γίνει από όλα τα περιφερειακά τμήματα μία λίστα, μία συγκέντρωση πληροφοριών που θα αφορούν τέτοια κτίρια, δηλαδή τη θέση τους, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά εδώ τα κτίρια και να δημιουργηθεί συνολικά σε όλη την Ελλάδα μια ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών που θα είναι στη διάθεση φυσικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να την αξιοποιήσει και να σχεδιάσει με τον καλύτερο δυνατό, βέλτιστο τρόπο ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι σε μια πολύ σημαντική κατεύθυνση και αυτό και σε εμάς σε ό,τι αφορά το δικό μας τμήμα, η ομάδα εργασίας είναι σε εξέλιξη. Υπολογίζουμε μέχρι το καλοκαίρι του τέλους έτος να έχουμε ολοκληρώσει μια πρώτη καταγραφή αυτών των πληροφοριών. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό όμως και το θέμα της πολεοδομίας, γιατί και εκεί πέρα έχουμε εξίσου κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις να κάνουμε για την πολεοδομία γενικότερα της Περιφερειακής Ενότητας και για Καβάλα και για Δράμα, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει σταθερά το σημαντικό πρόβλημα το οποίο το επισημαίνουν οι εργαζόμενοι εμφυδάς. Το συνδικαλιστικό όργανο, δηλαδή των μηχανικών του δημοσίου, και έχει να κάνει με την υποστελέχωση. Δεδομένου δηλαδή ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις καθυστερεί κάποιες διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τώρα ειδικά την έκθεση των οικοδομικών αδειών, να πούμε ότι ήδη από το 2018, τον Οκτώβριο δηλαδή, που ξεκίνησε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής έκδοσης, η κατάσταση έχει προφανώς βελτιωθεί. Είναι ξεκάθαρη η αλλαγή που υπάρχει στη διαδικασία έκδοσης μιας άδειας. Έχει αλλάξει με νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο και το καθεστώς με τις προεγκρίσεις, οι οποίες βγαίνουν τώρα πολύ πολύ γρήγορα. Και από εκεί και πέρα το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να προχωρήσει λίγο παρακάτω τη διαδικασία, έχει σχεδιάσει σύμβαση η οποία θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει πάρει έγκριση από το Ελεκτρικό Συνέδριο και πρόκειται μέσα στο Φεβρουάριο να προκηρυχθεί το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων οικοδομικών αδειών όλων των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα λοιπόν το σύνολο των αδειών θα είναι σε ψηφιακή μορφή, που σημαίνει ότι θα είναι εύκολα προσβάσιμη από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και μηχανικούς, οι οποίοι θα μπορούν να ηλεκτρονικά να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Θα δώσει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις και προφανώς θα δρομολογήσει και πιο γρήγορες διαδικασίες. Μαζί με την ηλεκτρονική ταυτότητα που αναμένεται τώρα να πλέον να είναι υποχρεωτική, νομίζω ότι πολλές διαδικασίες που μέχρι τώρα μας έπαιρναν αρκετό χρονικό διάστημα, τώρα θα απλοποιηθούν. Μακάρι, μακάρι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το θέμα της πολεοδομίας. Δεν αντιμετωπίζει κάποια άλλα προβλήματα τώρα με την πολεοδομία, αυτά τα οποία είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Είμαστε σε συνεννόηση. Προφανώς αυτές οι διαδικασίες βοηθούν, οι εξελίξεις μάλλον βοηθούν και το έργο των υπηρεσιών δόμησης, των πολεοδομιών. Είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη ΑΣΕΠ για τη στελέχωση για τις προσλήψεις μηχανικών, οι οποίες και αυτές όταν ολοκληρωθούν
θα δώσουν ανάσα στις υπηρεσίες δόμησης με συνεργασία όλων των φορέων και των εργαζομένων στις υπηρεσίες δόμησης και των μηχανικών ελευθερίων επαγγελματιών και την δρομή του τεχνικού επιμελητηρίου, νομίζω ότι μπορούμε πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσουμε να δρομολογούνται σιγά σιγά σε μια κατεύθυνση πιο ευνοϊκή για όλους μας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να καταλήξουμε λίγο τη συζήτησή μας, κύριε Πρόεδρε, και για τη συνάντηση που είχατε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Αλέξη Πολίτη, βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία. Τι τέθηκε επί τάπης? Θέλουμε λίγο να μας δώσετε κάποια εικόνα. Κοιτάξτε, είναι μια καταρχάς εθιμοτυπική επίσκεψη στην αρχή της νέας χρονιάς. Συνέπεσε όμως να έχουμε και την ανάληψη νέων καθηκόντων για τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Αλέξη Πολίτη. Επομένως, είναι ένα σκόπο μου ότι θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα θέματα τα οποία το ΤΕΕ πραγματεύεται, τις δράσεις και τις προτάσεις που έχουμε για δρομολόγηση λύσεων ή βελτιώσεων σε πολλά από αυτά και επομένως για αυτό και έγινε αυτή η συνάντηση. Κράτησε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και από μέρους μου έγινε αναφορά στο σύνολο σχεδόν των τεχνικών ζητημάτων της περιοχής. Αποφασίσαμε ένα χρονοδιάγραμμα επόμενων συναντήσεων προκειμένου να τα βάλουμε τα πράγματα ένα-ένα στη σειρά και να τα δούμε σε λεπτομέρειες. Ήταν αδύνατον δηλαδή μέσα στη μία-μία μισή ώρα που διέργησε η συνάντηση να δούμε όλα τα ζητήματα αναλυτικά. Είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή, είναι κάποια άλλα που τα αναμένουμε να γίνουν. Μιλάω για το άξονα Καβάλας Δράμας. Έχουμε το θέμα με τα Τενάγη Φιλίππων, το αντιπλημμυρικό έργο το οποίο σχεδιάζεται εκεί. Είναι η γέφυρα, είναι η σιδηροδρομική σύνδεση, είναι πολλά. Είναι περιμετρική. Τόσα πολλά που δεν είναι για να αναφερθούμε ξεχωριστά σε κάθε ένα από αυτά. Ωστόσο, μετέφερα στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη τις θέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου, τις προτάσεις, γιατί για κάποια άλλα ζητήματα όπως η λειτουργία κάποιων υπηρεσιών ή συμβουλίων όπως τα ΣΥΠΟΘΑ ή τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, έχουμε προτάσεις για να δοθούν λύσεις γρήγορα. Σε κάποια άλλα θέματα χρειάζεται συμμετοχή και συνεργασία και άλλων φορέων. Δεν είναι τόσο εύκολη και γρήγορη η διαδικασία. Όπως είπε και ο κύριος Πολίτης, θα συνεχίσει η συνεργασία που υπήρχε και με την προηγούμενη διοίκηση, με τον κύριο Αντωνιάδη. Επομένως, είμαστε και από τη μεριά μας διατεθειμένοι σε κάθε περίπτωση που θα μας ζητηθεί να συνδράμουμε με προτάσεις και θέσεις για όλα τα ζητήματα τα σχετικά. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν,